Ξέρετε ότι ως άνθρωπος γενικά είμαι υπέρ της δημιουργικότητας κλπ. Αλλά καμιά φορά τα όρια ξεπερνιούνται. Όπως για παράδειγμα στο σημερινό επεισόδιο που για πρώτη φορά το ταχυδρομείο της Αμερικής χρησιμοποιήθηκε για να δολοφονηθεί κάποιος με σοκολάτα. Είναι από αυτά τα επεισόδια που λες, OK, αυτό ήταν πάρα πολύ περίεργο και μετά αμέσως γίνεται ακόμα πιο περίεργο. Όχι, δεν θα μιλήσουμε για τον Willy Wonka και τους Oompa Loompa, αν και θα μπορούσαμε, γιατί υπάρχει και εκεί αρκετή δόση κοινωνιοπάθειας και νομίζω δεν το συζητάμε αρκετά. Στην παλιά ταινία. Χθες είδα την καινούρια, δεν ήταν και τόσο ωραία. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, δεν υπήρχε η δόση κοινωνιοπάθειας. Μέχρι τώρα σε αυτό το κανάλι έχουμε χαλάσει αρκετά φαγητά, αλλά μέχρι τώρα τα κύρια θύματα μας ήταν οι σούπες, όπως για παράδειγμα όταν κάποιος χρησιμοποιεί το κεφάλι κάποιου άλλου για να το βράσει μαζί με άλλα λαχανικά, βλέπε το προηγούμενο επεισόδιο, και τα μπέργκερ. Κοιμάς, δεν νομίζω πως χρειάζεται να το αναλύσω παραπάνω, βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Έχουμε περιστασιακά συναντήσει και κανέναν hardcore κανίβαλο που έτρωγε έτσι το ανθρώπινο κρέας χωρίς επεξεργασία. Organic. Το ότι έφτασα σε ένα σημείο στη ζωή μου που διαχωρίζω τον κανιβαλισμό ως hardcore και casual. Τι μας λέει. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να ξενερώσουμε με τη σοκολάτα. Μέρες που είναι, δωράκια από μένα, προς εσάς. Και να μάθουμε ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν φωνικό όπλο με αρκετή υπομονή και φαντασία. Μία μικρή διαφημιστική παύση για να μιλήσουμε για τον χορηγό του σημερινού βίντεο, την Highwell. Όσοι βλέπετε αυτά τα βίντεο πιστά, ξέρετε ακριβώς τι πάω να πω. Όσοι δεν ξέρετε όμως, να σας συστήσω στην Highwell, η οποία είναι μία πλατφόρμα ψυχοθεραπείας και ψυχολογικής συμβουλευτικής online, την οποία μέχρι τώρα την έχουν προτιμήσει πάνω από 300.000 άτομα παγκοσμίως. Πριν πανικοβληθείς που είπα παγκοσμίως, ναι, είναι μία παγκόσμια πλατφόρμα, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα ουσιαστικά μέσα στην παγκόσμια εταιρεία. Υπάρχουν, άμα πατήσεις ελληνικά στο site, θα σε πάει στο ελληνικό αντίστοιχο site και οι ψυχολόγοι που δουλεύουν εκεί είναι Έλληνες. Αυτό έχει γίνει σκόπιμα γιατί προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάς τη μητρική σου γλώσσα με τον ψυχοθεραπευτή σου. Η Highwell προσφέρει ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική για αντιμετώπιση στρες, άγχους, οικογενειακών προβλημάτων, προβλημάτων μέσα στη σχέση, προβλημάτων μέσα στην δουλειά, κυριολεκτικά ό,τι μπορείς να σκεφτείς. Εμείς έχουμε έναν εκπτωτικό κωδικό, ο οποίος σας δίνει πλην 25% off. Θα τον έχω κάτω στην περιγραφή του βίντεο, άμα θέλετε να πάτε να τον δείτε. Συμφέρει όποιον σκέφτεται να κλείσει κάποιες συνεδρίες εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά μπορεί να μην έχει χρόνο να πηγαίνει να βλέπει έναν ψυχολόγο στο γραφείο του κάθε μέρα ή μπορεί να νιώθει λίγο άβολα, να ντρέπεται ρε παιδί μου, να φοβάται ότι δεν θα βρει το σωστό ειδικό, γιατί νομίζω εδώ είναι το τεράστιο συν, πώς λέγεται, της Highwell. Σου δίνουν ουσιαστικά με τον κάθε ειδικό 15 λεπτά δωρεάν για να δεις αν ταιριάζεται. Οπότε σου δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσεις αρκετούς ειδικούς και να δεις με ποιον κολλάς περισσότερο από όλους και με ποιον έχεις καλή επαφή. Πράγμα νομίζω πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος δοκιμάζει ψυχοθεραπεία και τελικά σταματάει να πηγαίνει στην ψυχοθεραπεία πολύ απλά γιατί δεν κολλάει με τον άνθρωπο. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό να κολλήσεις με τον ψυχοθεραπευτή σου, αλλά είναι όσο δύσκολο είναι να βρεις που έχω έναν φίλο με τον οποίο κολλάς ή τι να σου πω, οτιδήποτε. Είναι όπως σε κάθε ανθρώπινη σχέση, πρέπει να σου πετύχει λίγο αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο να είστε στο ίδιο vibe, ρε παιδί μου. Να μην νιώθεις άβολα, να μην νιώθεις περίεργα, ξέρεις, τα κλασικά. Και ακόμα και αν δεν θέλεις να ξεκινήσεις, ντε και καλά τώρα ψυχοθεραπεία, προτείνω να πας να κοιτάξεις λίγο την ιστοσελίδα τους, γιατί έχει πολλές ωραίες πληροφορίες. Έχουν κάτι ωραία τεστ που σου δίνουν τη δυνατότητα να ελέγξεις λίγο περίπου. Που βρίσκεσαι απόψη κατάθλιψης, απόψη άγχους. Είναι δωρεάν αυτά τα τεστ, οπότε είναι πολύ καλά εργαλεία να κοιτάξεις, να δεις λίγο τι γίνεται εκεί πέρα. Και επίσης προτείνω πάρα πολύ να κοιτάξετε την ιστοσελίδα του, ρε παιδί μου, στο Instagram, που ανεβάζουν πάρα πολλές ωραίες πληροφορίες και μέσα σε αυτό το χάος του self-help και των ψυχολόγων του ίντερνετ αυτή τη στιγμή, είναι ωραίο να έχεις μια πλατφόρμα που ανεβάζει κάποιες πληροφορίες και ξέρεις ότι είναι legit, ρε παιδί μου, και υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει επαφή με την ψυχολογία πίσω από τα συγκεκριμένα social media. Αυτά λοιπόν για το διαφημιστικό spot. Υπενθυμίζω ότι έχουμε έναν κωδικό, ο οποίος θα είναι από κάτω στην περιγραφή. Ο κωδικός είναι Maria20 και δίνει πλην 25% off. Η πρωταγωνίστρια του σημερινού επεισοδίου είναι η Cordelia Adelaide Brown, η οποία γεννήθηκε στο Μισούρι το 1854. Επειδή μιλάμε για το 1854, δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες για την παιδική της ηλικία και γενικότερα τη ζωή της. Το μόνο που ξέρουμε για την οικογένειά της, σίγουρα, είναι ότι ήταν ένα από τα 5 αδέρφια. Και σε κάποια φάση, όλη αυτή η οικογένεια μετακόμισε στην Καλιφόρνια, στην οποία Καλιφόρνια η Cordelia γνώρισε και τον πρώτο της άντρα. Αυτή τότε ήταν 18, αυτός τότε ήταν 33. Εποχές. Ο άντρας της είχε γεννηθεί στο Οχάιο 8 Απριλίου του 1939, αλλά δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ, γιατί πραγματικά δεν θα αναφερθεί πάρα πολύ σε αυτή την ιστορία. Απλά κάπως
παίζει έναν φευγαλαίο ρόλο. Το 1833 είναι μια αρκετά περίεργη διαφορά ηλικίας για εμάς τώρα, ένας ακόμα φυσιολογικός γάμος το 1800 κάτι. Λίγους μήνες μετά το γάμο τους λοιπόν, ο οποίος έγινε τον Σεπτέμβρη, απέκτησαν τον πρώτο τους γιο. Τον Δεκέμβρη. Τον γιο τον ονόμασαν Beverly. Αλλά δεν θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτό. Θέλω να επικεντρωθούμε στο γεγονός ότι παντρεύτηκαν Σεπτέμβρη και αυτή γέννησε Δεκέμβρη, που πάει να πει ότι έγκυος έμεινε πριν το γάμο. Το οποίο είναι πάρα πολύ σκάνδαλος για εκείνη την εποχή. Είναι σκάνδαλος για τη σημερινή εποχή. Σήμερα, αν μια κοπέλα παντρευτεί και έχει ήδη κοιλιά, την κοιτάνε λίγο περίεργα και σχολιάζουν και όλοι κουτσαμπολεύουν και είναι σφασί. Εντάξει, την παντρεύτηκε απλά επειδή έμεινε έγκυος. Σκεφτείτε το 1800, οκ. Okay? Η Κορντέλια, λοιπόν, ελπίζω να προφέρω το όνομά της σωστά και να μην είναι Κορντέλια ή κάτι τέτοιο, αλλά θα το υποφέρετε, μείνανε μαζί με το γιο τους στην Καλιφόρνια. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, λοιπόν, έγινε κάτι που συμβαίνει σε πάρα πολλά ζευγάρια. Έσκασε δηλαδή αυτή η φούσκα της τέλειας ζωής που έχουν τα ζευγάρια τον πρώτο χρόνο που βγαίνουν ή είναι παντρεμένοι, και ξαφνικά ήρθε η πραγματική ζωή. Και έγινε πάρα πολύ βαρετή, και έγινε δύσκολο, και άρχισαν να τσακώνονται, και άρχισαν να προσπαθούν να λύσουν προβλήματα και να μην μπορούν. Και πολλά ζευγάρια εδώ δεν αντέχουν. Βέβαια, τότε δεν είχες και πάρα πολλές επιλογές, έτσι. Οπότε, άμα ήσουν παντρεμένος, ήσουν παντρεμένος. Γενικά υπήρχαν φήμες ότι η κοπέλα μας έτσι έπαιζε το μάτι της και κοίταγε και άλλους άντρες και είχε και άλλους άντρες, αλλά η μεγάλη της απάτη είναι η απάτη που θα συζητήσουμε εδώ, είναι δηλαδή το επίκεντρο αυτού του επεισοδίου. Μου κάνει εντύπωση που έκατσε αρκετό καιρό με τον πρώτο της άντρα, άμα μετρήσουμε δηλαδή, γιατί παντρεύτηκαν το 1872 και τον εραστή της τον γνώρισε το 1895. Κάντε τα μαθηματικά, εγώ προσωπικά βαριέμαι, αλλά είναι αρκετά χρόνια. Το 1895 λοιπόν η Κορντέλια κάθεται σε ένα παγκάκι και συναντάει τον Τζον Πρέστον Ντάνινγκ και αλλάζει όλη της η ζωή. Ο Τζον Πρέστον Ντάνινγκ γεννήθηκε στις 29 Απριλίου του 1863 στο Ντέλαουερ. Την εποχή που η Κορντέλια με τον Τζον συναντήθηκαν ήταν και οι δύο παντρεμένοι. Η Κορντέλια ήταν παντρεμένη στον πρώτο της άντρα και ο Τζον ήταν παντρεμένος στην Μέρι Ελίζαμπεθ, η οποία ήταν η κόρη ενός πολύ γνωστού του πολιτικού και η ίδια δούλευε ως ανταποκρίτρια για μετανάστες, μπλα μπλα μπλα. Δηλαδή μιλάμε για άτομα τα οποία ήταν αρκετά έτσι στο δημόσιο μάτι, να το πω έτσι. Αλλά υπήρχε ένα στραβό πράγμα, η Μέρι Ελίζαμπεθ ήταν πάρα πολύ θρήσκα. Και συνήθως εκείνη την εποχή όταν λέμε πάρα πολύ θρήσκα εννοούμε πάρα πολύ ενάντια στο διαζύγιο, στην απάτη, δηλαδή θα τσέσκαγε πάρα πολύ έντονα αυτό σαν πληγή. Πού και έγινε. Πώς γνωρίστηκε η Κορντέλια και ο Τζον και πώς ξεκίνησε το σκάνδαλο. Μία μέρα που ο Τζον είχε πάρει το ποδήλατό του και το οδηγούσε μέσα από το Golden State Park, ξαφνικά το ποδήλατό του χάλασε και αυτό σταμάτησε και άρχισε να φτιάχνει τη ρόδα. Έτσι όπως έφτιαχνε τη ρόδα, παρατήρησε ότι σε ένα παγκάκι λίγο πιο δίπλα κάθεται μία αρκετά όμορφη γυναίκα και τον κοιτάει λίγο υπερβολικά πολύ. Λίγο eye contact εδώ λοιπόν, λίγο eye contact εκεί, άρχισαν τον μπύρι-μπύρι και μέχρι να τελειώσει ο Τζον να φτιάχνει το ποδήλατό του, είχαν ήδη κανονίσει να βγουν ραντεβού. Κορίτσια, απόδειξη ότι άμα σας θέλει θα το ξέρετε. Εδώ το 1800 και κάτι κανόνισαν ραντεβού μέσα σε 5 λεπτά. Μπορεί και σήμερα. Όλη αυτή η φάση ήταν σκάνδαλους για πολλαπλούς λόγους. Πρώτον, κάθεται η δικιά μας και μιλάει σε ένα παγκάκι με έναν άντρα, την ώρα που είναι γυναίκα, παντρεμένη, παντρεμένος και αυτός, σε έναν χώρο χωρίς να τους επιβλέπει κάποιος, χωρίς να ξέρεις, να υπάρχει κάποιος να ελέγχει, να μην γίνουν τα πράγματα ξέφρενα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά την εποχή που συναντήθηκαν, δηλαδή το 1895, θα το ξαναπώ, η δικιά μας ήταν 41 και ο Τζον ήταν 32. Πολύ μπροστά από την εποχή της η Κορντέλια και νομίζω πως δεν έχει και 100% άδικο εδώ πέρα. Κοίταξε το παρελθόν, της λέει, δεν κατάλαβα, ο άλλος 33 γιατί με παντρεύτηκε όταν ήμουν 18, θα κοιτάω κι εγώ μικρότερους. Η Κορντέλια γενικά σε όλο αυτό το επεισόδιο, παρά το γεγονός ότι είναι απέσιος άνθρωπος και δεν μπορώ να μην το αναφέρω και δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι δεν συμφωνώ καθόλου με τις πράξεις της και ξέρεις αντίστοιχα και αν ήταν άντρας δεν θα συμφωνούσε καθόλου, παραμένει δολοφόνος, αλλά ήταν μια γυναίκα που πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πόσο δεν την ένοιαζε το τι θα πει η κοινωνία ή μάλλον την ένοιαζε αλλά όχι εκεί που θα περίμενες να την νοιάζει, θα δείτε τι εννοώ. Είναι το κλασικό, παιδί, άμα είχε TikTok σήμερα η Κορντέλια θα είχε πάρα πολλά κορτσάκια από κάτω που θα λέγανε slay και τέτοια. Για να έχουμε έτσι λίγο μια πιο καθαρή εικόνα για το ποιον μιλάμε. Η Κορντέλια γούσταρε πάρα πολύ την προσοχή, της άρεσε πάρα πολύ να έχει την προσοχή πάνω της και της άρεσε πάρα πολύ ο εαυτός της, δηλαδή αγαπούσε πάρα πολύ τον εαυτό της. Ήταν έτσι μια νταρντάνα
γυναίκα, η οποία γέλαγε και την άκουγε όλο το δωμάτιο. Της άρεσε πάρα πολύ γενικά η ζωή και της άρεσε να απολαμβάνει τη ζωή. Ήταν πάρα πολύ χαρισματική και δεν ήταν καθόλου, ρε παιδί μου, ντροπαλό χαμομηλάκι. Της άρεσε πάρα πολύ να ποζάρει για φωτογραφίες. Είχε βγάλει σύνολο πάνω από 100 φωτογραφίες, που είναι πάρα πολύ για εκείνη την εποχή. Και η αγαπημένη της πόζα ήταν αυτή, ρε παιδί μου, με το και τα δύο χέρια έτσι πίσω και τους αγκώνες έτσι εδώ. Θα ήταν Instagram model η Κορτέλια, άμα ήταν ζωντανή σήμερα. Στο TikTok θα τα πήγαινε περίφημα. Ο μόνος άνθρωπος τον οποίο αγάπησε παραπάνω από τον εαυτό της κατά τη διάρκεια αυτής της ζωής ήταν ο Τζον. Που και πάλι εγώ από ψυχολογικής άποψης πιστεύω ότι δεν τον αγάπησε περισσότερο από τον εαυτό της. Απλά αυτός είναι ο μόνος που της έλεγε συνέχεια όχι. Οπότε αυτή προσπαθούσε να τον κατακτήσει και το κυνηγούσε, ξέρω εγώ. Πιστεύω πως άμα ο Τζον ήταν λίγο πιο σταθερός μόνος του και καθόταν, ας πούμε, μαζί της, θα βαριόταν και θα ψάχνε μια καινούργια περιπέτεια. Όπως και να έχει, είχαν μια πολύ έντονη σχέση, ρε παιδί μου, κατά τη διάρκεια 3 ετών. Το θέμα είναι ότι αυτά τα 3 χρόνια η πρώην γυναίκα του Τζον, η Μέρι Ελίζαμπεθ, δεν σταμάτησε να του στέλνει γράμματα. Ήταν πολύ στεναχωρημένη, έμαθε ότι βγαίνει και ότι έχει ερωμένη στον ένα χρόνο που ο Τζον έβγαινε με την δικιά μας, ρε παιδί μου, και είπε: «Οκ, παίρνω τα παιδιά και πάω πίσω στο σπίτι του μπαμπά μου, ρε παιδί μου». Αλλά συνέχισε να του στέλνει γράμματα και του έστελνε έτσι mini vlog σε μορφή γραμμάτων, ρε παιδί μου, γιατί ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη και ήταν πάρα πολύ πληγωμένη. Οπότε του έστελνε, επίσης υπήρχε, ξέρεις, αυτό το θρησκευτικό: «Ο άντρας δεν πρέπει να παρατάγει τη γυναίκα», ήλπιζε ότι θα επιστρέψει πίσω σε αυτήν. Και εγώ σε όλη αυτή την ιστορία πραγματικά λυπάμαι αποκλειστικά αυτή τη γυναίκα. Πονάει η ψυχή μου, αλήθεια. Της έριξε τέτοιο κέρατο εκείνη την εποχή. Είναι και θρήσκα τώρα, δηλαδή διπλή ντροπή, διπλός πόνος, διπλό μπλα μπλα μπλα. Και η καημένη του στέλνει γράμματα. Και συνεχίζει και του στέλνει γράμματα και είναι ερωτευμένη. Δεν ξέρω, πονάει η ψυχούλα μου όταν τη σκέφτομαι, αλήθεια. Δικαιοσύνη για την Μέρι Ελίζαμπεθ. Πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι το διαζύγιο τότε ήταν μεν δυνατόν να το πάρεις, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε πρακτικά δεν ήταν και κάτι που γινότανε να γίνει. Τις περισσότερες φορές το πιο κοντινό πράγμα που θα μπορούσε να γίνει σε διαζύγιο είναι ο άντρας και η γυναίκα να μένουν σε εντελώς διαφορετικά σημεία του πλανήτη και ο ένας να ελπίζει να πεθάνει ο άλλος πρώτος, ξέρω εγώ, για να χωρίσουν και να μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Δεν ήταν δηλαδή σπάνιο φαινόμενο άντρας και γυναίκα να ζουν σε 2 εντελώς διαφορετικά σημεία, να ζουν εντελώς διαφορετικές ζωές και να είναι τεχνικά ακόμα παντρεμένοι. Οπότε καταλαβαίνω πως η Μέρι Ελίζαμπεθ ήλπιζε ακόμα ότι θα επιστρέψει πίσω ο άντρας της και θα είναι ακόμα, ξέρεις, οικογένεια. Μάλλον το είδε ως μια περίεργη περιπέτειά του ή κάτι τέτοιο. Κατά την περίοδο της σχέσης της Κορντίλια με τον Τζον, η Κορντίλια έμενε σε ένα ξενοδοχείο που λεγόταν Βικτόρια, που ήταν ένα πολύ καλό ακριβό ξενοδοχείο, και το πλήρωνε γιατί κάθε μήνα λάμβανε χρήματα από τον πρώτο της άντρα, ρε παιδί μου, γιατί πάλι δεν μπορούσε να πάρει διαζύγιο, και ο άντρας της ουσιαστικά χρηματοδοτούσε τη ζωή της. Αυτή δεν δούλευε, δεν έκανε τίποτα, απλά μία φορά το μήνα της ερχόταν ένα paycheck, ρε παιδί μου, από τον άντρα και πλήρωνε έτσι για τα έξοδα. Ο καημένος και κερατάς και πληρώνει. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καημένος, γιατί μιλάμε για έναν άντρα πάλι που στα 33 του άφησε έγκυα, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Κάποιος μου το σχολίασε σε σχόλια σε προηγούμενο βίντεο, τύπου, αν δεν ξέρεις να μιλάς, και σε σένα, okay, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, άφησε με παιδί μία 18χρονη κοπέλα. Το λες και κάρμα, δεν ξέρω, που έμεινε τελικά μόνος του να προσέχει το παιδί του και να πληρώνει το δικό της περίεργο τρόπο ζωής. Παίζει ρόλο που ήταν άλλη εποχή, δεν παίζει ρόλο που ήταν άλλη εποχή. Μεγάλη κουβέντα, την οποία δεν θα ανοίξω τώρα. Πάντως, εγώ πιστεύω, αν ρωτήσετε εμένα, ότι το να ελκύεσαι σεξουαλικά από τόσο μικρότερες σου κοπέλες είναι περίεργο ανεξαρτήτως εποχής. Κάτι παίζει εκεί. Κάτι υπάρχει. Για ένα χρονικό διάστημα το ζευγάρι μας ζούσε την τέλεια ζωή. Της πλήρωνε τη ζωή της ο πρώτος της άντρας της Κορντίλια, ο Τζον ήταν με την ερωμένη, παίρνεγε μια χαρά, μέχρι που βγήκε στο φως ότι χρώστηκε ένα τεράστιο ποσό χρημάτων για να πληρώσει τα χρέη του στον Τζόγο. Βλέπετε, ο Γιαννάκης είχε κρυφό πάθος. Του Γιαννάκη του άρεσε πάρα πολύ να ποντάρει σε πόνι. Και πάντα επέλεγε το πιο λάθος πόνι και πάντα έχανε. Θα έλεγε κανείς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό το ταλέντο υπέρ του. Θα έπρεπε να διαλέξει σε ποιο πόνι θέλει να ποντάρει και να πει: «Ωραία, αυτό είναι που θα χάσει. Θα ποντάρω στο ακριβώς αντίθετο. Αυτό που δεν θέλω να ποντάρω, σε αυτό θα ποντάρω και θα βγάλω λεφτά». Αλλά δεν το έκανε. Έχασε πάρα πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων και έπρεπε να το επιστρέψει μετά. Επειδή δεν μπόρεσε να επιστρέψει αυτά τα λεφτά, όλο αυτό βγήκε προς τα έξω και έγινε ένα τεράστιο σκάνδαλο και έχασε τη δουλειά του και αναγκαστικά μετακόμισε στο ξενοδοχείο με την
Κορντίλια και έμενε ξαφνικά στο ξενοδοχείο Βικτόρια μαζί με την Κορντίλια. Ο καημένος ο πρώτος άντρας τώρα συντηρεί και τη γυναίκα του που του ρίχνει κέρατο και τον κόμενο τη. Το 1898 όμως ο Γιαννάκης καταφέρνει κάπως να ξαναφτιάξει τη φήμη του και να βρει ξανά δουλειά. Αλλά του προσφέρουν ένα ρόλο που μπορεί να πάει στη Κούβα να γίνει πρώτος ανταποκριτής. Ήταν δημοσιογράφος ο Γιαννάκης, by the way, δεν νομίζω να το είχα αναφέρει μέχρι τώρα. Αλλά ναι, του δίνουν μία θέση που θα πάει στην Κούβα και θα γίνει πρώτος ανταποκριτής, ρε παιδί μου, και θα στέλνει τα νέα, μπλα μπλα, σαν δημοσιογράφος στην Αμερική. Και ο Γιαννάκης λέει, μπαμπα, τέλεια, πριν φύγει για την Κούβα, πιάνει την ερωμένη του και της λέει, να σου πω, καλά περάσαμε, αλλά όταν επιστρέψω από τον πόλεμο στην Κούβα, δεν έχω σκοπό να επιστρέψω στο Σαν Φρανσίσκο που μένουμε μαζί, θα επιστρέψω στο Ντόβερ που είναι η γυναίκα και το παιδί μου. Σοκ! Ποιος το περίμενε! Επειδή η Μέρι Ελίζαμπεθ συνέχισε να του στέλνει γράμματα και συνέχισε να κρατάει η επαφή, αυτός κάπως, ξέρεις, πήγε, είχε την περιπέτειά του, πέρασε αυτό το χάιρ, παιδί μου, των πρώτων χρόνων και πέρασε ωραία, και ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι εντάξει, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από μια γυναίκα που ήδη σε ξέρει, ήδη σε έχει παντρευτεί, ήδη έχετε ένα παιδί και κάθεται εκεί πέρα και σε περιμένει. Οπότε αποφάσισε να γυρίσει. Η Κορντίλια όταν το ακούει σοκάρεται, λέει, μα πώς, δεν μπορούσα να το δω να έρχεται αυτό. Σε παρακαλώ, ξανασκέψου το, έλα πίσω. Της λέει αυτός, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Του λέει αυτή, καλά, εντάξει, οκ, okay, θα σε πάω στο σταθμό του τρένου, τουλάχιστον να σου πω αντίον. Τον πάει λοιπόν στο σταθμό του τρένου, ανεβαίνει αυτό στο τρένο, πάει προς την Κούβα και αυτή αρχίζει και χάνει λίγο το μυαλό της. Αρχίζει λοιπόν να στέλνει απειλητικά γράμματα στην Μέρι Ελίζαμπεθ, τη γυναίκα του δηλαδή, και να της λέει ότι μην τολμήσει και τα βρει με τον άντρα της, μην τολμήσει και επανασυνδεθεί με τον άντρα της, αλλά δεν της λέει από ποιον είναι, είναι ανώνυμα τα γράμματα. Είμαι σίγουρη πως η Μέρι Ελίζαμπεθ ήταν σε φάση, μα από ποιον να είναι αυτά τα γράμματα, μα αναρωτιέμαι ποιος να τα στέλνει. Και στα γράμματα δεν ήταν και καθόλου, ξέρω εγώ, humble, ρε παιδί μου, ήταν σε φάση ο άντρας σας, είναι όλη την ώρα με μια πανέμορφη γυναίκα, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, είναι τόσο αστεία, είναι τόσο όμορφη, δεν υπάρχει λόγος να τα βρείτε μαζί του. Μ' αρέσει πάρα πολύ που σε όλη την παράνοιά της, το ένα πράγμα που μένει συνεχόμενο είναι ότι είναι ερωτευμένη με τον εαυτό της και δεν διαπραγματεύεται, ρε παιδί μου, να μην ισχύουν αυτά τα πράγματα. Στέλνει λοιπόν τα γράμματα, απάντηση δεν παίρνει, δεν είναι και σίγουρη τι ακριβώς θα γίνει και λέει κάτι πρέπει να κάνω για αυτή την υπόθεση. Και το 1898 πάει σε ένα φαρμακείο και παίρνει ένα μικρό πουγγί, ρε παιδί μου, αρσενικού. Πού να πηγαίνει άραγε αυτή η ιστορία. Εκείνη την εποχή είναι που και φίλοι της Κορντίλια άρχισαν να ανησυχούν λίγο για αυτήν. Γιατί άρχισε να φέρεται με πολύ μελαγχολικό, περίεργο τρόπο, ο οποίος δεν ήταν έτσι κλασικός για αυτήν. Θυμίζω, η Κορντίλια ήταν έτσι το δυνατό γέλιο μέσα στο δωμάτιο, ήταν η γυναίκα που της άρεσε η ζωή, της άρεσε να απολαμβάνει τη ζωή, της άρεσε η παρέα και της άρεσε η προσοχή. Και ξαφνικά όλο αυτό έχει χαθεί. Έχει κάπως τυλιχτεί μέσα της και κάνει τα σχέδιά της, τα περίεργα. Έναν μήνα αργότερα η Κορντίλια βρίσκεται με μία φίλη της, η οποία τυχαίνει να ξέρει από δηλητήρια και αρχίζει και τη ρωτάει. Και το τάδε δηλητήριο τι επιρροή έχει στο σώμα. Και το τάδε δηλητήριο και αυτό και εκεί τι θα γίνει. Πήγα να σχολιάσω ότι όταν οι φίλοι σου αρχίζουν και κάνουν τέτοιες ερωτήσεις, είναι που πρέπει να αρχίσει να ανησυχείς και κατευθείαν συνειδητοποίησα ότι εγώ είμαι αυτή η φίλη. Ελπίζω οι φίλοι μου να ξέρουν ότι είμαι λίγο περίεργη, αλλά δεν έχω σκοπό να δολοφονήσω κάποιον. Ακόμα. Είχε επίσης έτσι μια περιέργεια να μάθει αν μπορούσες να στείλεις ένα πακέτο χωρίς να υπογράψεις και χωρίς να φανεί κάπου ποιος το έστειλε. Περνάνε λοιπόν κάποιες μέρες και η Κορντίλια πάει σε ένα ζαχαροπλαστείο και ζητάει ένα μεγάλο κουτί γλυκά και ζητάει να της το βάλουν με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ώστε να χωρέσει και ένα δωράκι μέσα. Τι τα κάνουν όλα αυτά, τη τα δίνουν, τέλεια, το παίρνει, πάει σπίτι. Την επόμενη μέρα πάει σε ένα άλλο κατάστημα το οποίο πουλάει έτσι ρούχα πολυτέλειας και παίρνει ένα πολύ όμορφο, πολύ ακριβό μαντίλι, στο οποίο βάζει κιόλας, ρε παιδί μου, να κάνουν engrave, δηλαδή να, ξέρεις, να γράψουν με νήμα. Κυρία C. Ακούγεται χαζό από τη μία, γιατί όλοι έχουμε καταλάβει ότι προσπαθεί να στείλει το κουτί χωρίς να φανεί ποια είναι, αλλά έχει λογική. Μείνετε μαζί μου. Πάει λοιπόν σπίτι της και ετοιμάζει το κουτί για παράδοση. Το κουτί φαίνεται πολυτελές, φαίνεται έτσι πολύ ωραίο, έχει τις σοκολάτες μέσα, αλλά δεν έχει κανένα αυτοκόλλητο πάνω ή κάτι που να δείχνει από πού έχει έρθει. Ήταν απλά ένα λευκό κουτί με ένα πολύ ωραίο φιόγκο και ωραία σοκολατάκια μέσα. Αυτό που έκανε η Κορντίλια όμως είναι ότι πήρε κάποια σοκολατάκια και τα έλειωσε και τα ανέμιξε με ένα δηλητήριο, το αρσενικό δηλαδή, και τα έβαλε πάλι πίσω μέσα. Και δεν τα ανέμιξε μόνο με δηλητήριο, κάποια τα ανέμιξε και με κόπρανα σκύλου και πες το,
Λάσπη, το μυστικό συστατικό. Σου λέω, αν είχε TikTok σήμερα η Κορντιλία, θα έκανε ένα TikTok τύπου χουχουλιάρι και Παρασκευή βράδυ όσο φτιάχνω γλυκά για να δηλητηριάσω τη γυναίκα του εραστή μου. Hashtag girl therapy. Και από κάτω θα υπήρχαν 200 σχόλια που θα έλεγαν honestly slay. Τι έχουμε λοιπόν? Ένα πολύ ωραίο κουτί που είναι έτσι παρασκευασμένο πολύ με πολυτέλεια και είναι όμορφο. Δεν φαίνεται ότι κάποιος έχει χαλάσει τα σοκολατάκια μέσα ή whatever, whatever. Βάζει μέσα και ένα ακριβό μαντίλι σαν δώρο, το τυλίγει με έναν φιόγκο και 4 Αυγούστου το πάει στο ταχυδρομείο και το στέλνει. Χωρίς να υπογράφει κάπου, χωρίς να φαίνεται ποιος έστειλε αυτό το πακέτο. 9 Απριλίου φτάνει το πακέτο στο Ντόβερ. Ρεαλιστικά μιλάμε για ένα ταξίδι 5 ημερών καλοκαιριάτικα, οπότε οι σοκολάτες πρέπει να είχαν γίνει ό,τι να είναι. Τις σοκολάτες λοιπόν αυτό το δωράκι το παίρνει ένα παιδάκι που είχαν στείλει στο ταχυδρομείο να πάει να πάρει το mail. Συγκεκριμένα τα πήρε ο Χένρι που ήταν ο ανιψιός της Μέρι Ελίζαμπεθ και αν δεν κάνω λάθος ήταν 9 χρονών. Ξέρεις, κλασικά το 9χρονο το παιδί για όλες τις δουλειές, ρε παιδί μου, ποιος θα πάει να πάρει τα γράμματα από το ταχυδρομείο, το ανιψιός. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Και έτυχε εκείνη τη μέρα η Μέρι Ελίζαμπεθ να έχει αρκετό κόσμο σπίτι, ρε παιδί μου, οπότε παίρνουν αυτό το κουτί με τα σοκολατάκια, τα κοιτάνε, λένε α, τέλεια, και τρώω η ίδια χωρίς πολλή σκέψη 3 σοκολατάκια. Η ίδια δίνει 2 στην αδερφή της, δίνει νομίζω ένα στον ανιψιό της, ένα άλλο στην κόρη σε κάποια άλλη ξέρω εγώ γνωστή, κάτι λίγα ακόμα σε κάποιους άλλους γνωστούς. Και λίγες ώρες αργότερα, όποιος είχε φάει αυτά τα σοκολατάκια αρχίζει και έχει πολύ έντονο πόνο στο στομάχι και αρχίζει να κάνει αιμετό. Σκέφτονται λοιπόν ότι έχουν πάθει κάποια τροφική δηλητηρίαση, καλούν έναν γιατρό, τους δίνει κάποια φάρμακα, αλλά δεν βοηθάει τίποτα. Και 2 μέρες αργότερα, στις 11 Αυγούστου, πεθαίνει η αδερφή της Μέρι Ελίζαμπεθ και στις 12 Αυγούστου πεθαίνει η Μέρι Ελίζαμπεθ. Αυτές ήταν οι δύο που φάγανε τη μεγαλύτερη ποσότητα σοκολατών. Ευτυχώς το 9χρονο παιδί και οι καλεσμένοι και γενικά όποιος δεν έφαγε πάρα πολύ από αυτό δεν έπαθε τίποτα. Απλά έκαναν αιμετό, ξέρω εγώ, για κάποιες μέρες και τη γλίτωσαν. Πάλι καλά. Τι δεν είχε προβλέψει η Κορντίλια όμως? Δεν είχε προβλέψει το γεγονός ότι η Μέρι Ελίζαμπεθ ήταν κόρη ενός πολύ γνωστού πολιτικού, που ήταν άνθρωπος με διασυνδέσεις και δεύτερον, άμα στέλνουν κάτι στο σπίτι του και κάποιος πεθαίνει, αυτό το παίρνουν ως, ρε παιδί μου, πιθανή απειλή για τον ίδιο τον πολιτικό. Οπότε η έρευνα που θα γίνει θα είναι 10 φορές πιο έντονη από ό,τι θα γινόταν αν το έκανε σε έναν απλό άνθρωπο. Δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω. Ο πατέρας της Μέρι Ελίζαμπεθ έκανε πραγματικά ό,τι μπορούσε για να ανακαλύψει ποιος έστειλε αυτά τα σκολτάκια και ποιος δηλητηρίασε και σκότωσε την κόρη του. Έμπλεξε μέσα μέχρι και την μυστική υπηρεσία, ρε παιδί μου. Άρχισαν να ψάχνουν όλοι κυριολεκτικά. Έστειλε δείγματα από αυτά τα σοκολατάκια σε 3 διαφορετικά εργαστήρια. Ζήτησε γνώμες πολλαπλών ανθρώπων. Βρήκε τους καλύτερους ειδικούς στους τομείς τους. Και είπε στον κόσμο ότι όποιος ξέρει κάτι, όποιος βρει κάτι, ρε παιδί μου, έβαλε αμοιβή $2,000 τότε, που με τα σημερινά λεφτά θα ήταν $70,000. Και επειδή τα σοκολατάκια είχαν έρθει από το Σαν Φρανσίσκο και είχαν πάει στο Ντόβερ, τώρα έχει εμπλακεί και η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο και η αστυνομία του Ντόβερ. Πάνω από αυτό, πάρα πολύ γρήγορα βρίσκουν τα γράμματα με απειλές που λάμβανε η Μέρι Ελίζαμπεθ και εννοείται ο πρώτος άνθρωπος που επικοινωνούν είναι ο άντρας της, ο Τζον. Ο Τζον που είναι στην Κούβα. Ο Τζον με το που σηκώνει το τηλέφωνο και μαθαίνει ότι η γυναίκα στην οποία είχε σκοπό να επιστρέψει έχει πεθάνει, ανεβαίνει πάνω σε ένα πλοίο και λέει θα έρθω αμέσως. Το ταξίδι του πίσω ήταν λίγο περίεργο γιατί ο θάνατος της πρώην γυναίκας του έγινε μεγάλη είδηση πίσω στο σπίτι και υπήρχαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι που προσπαθούσαν να πάρουν πληροφορίες από αυτόν. Ως αποτέλεσμα, αυτό σε κάποια φάση παραδέχτηκε ότι όσο ήταν μακριά από τη γυναίκα του, είχε ερωτικές σχέσεις με 3 γυναίκες. Όχι μόνο με την Κορντίλια, αλλά και με άλλες 2. Φαντάζομαι η Κορντίλια, άμα το μάθαινε αυτό, θα έχανε εντελώς τα λογικά της. Όταν επέστρεψε σπίτι, του έδειξαν τα γράμματα, τα διάβασε και ήταν σε φάση ναι, εντάξει, okay, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι η Κορντίλια αυτή που έστελνε τα γράμματα. Που ξέρεις, ο γραφικός χαρακτήρας στα γράμματα έμοιαζε με το γραφικό χαρακτήρα στο κουτί με τα σοκολατάκια, οπότε έβγαλαν το συμπέρασμα ότι είναι η ίδια γυναίκα. Στις 22 Αυγούστου λοιπόν βγαίνει ένα άρθρο στο οποίο περιγράφουν την Κορντίλια γιατί την ψάχνουν και γράφει το εξής. Πρέπει να το διαβάσω κατευθείαν από την πηγή αυτό. Η κυρία Μπότκιν, ήταν το επίθετό της, Κορντίλια Μπότκιν, η κυρία Μπότκιν είναι μια έξυπνη γυναίκα. Είναι εκπαιδευμένη και κομψή στον τρόπο που εκφράζεται και μια ενδιαφέρουσα συνομιλήτρια.
πάντα έτοιμη με έξυπνη ατάκα και γαλλικές εκφράσεις. Είναι γυναίκα μέσου ύψους, πλούσια και αρκετά ελκυστική, με ωραία γκρι μάτια και σκούρα κυματιστά μαλλιά. Είναι 45 ετών, αλλά φαίνεται αρκετά χρόνια νεότερη. Το ότι έχει μία αδυναμία στο δράμα και μάλλον κάποτε στη ζωή της είχε φιλοδοξίες για τη σκηνή και ήθελε να γίνει ηθοποιός, υπονοεί ότι είναι αρκετά δραματική και τραγική στον τρόπο που συζητά και στον τρόπο με τον οποίο θα περιγράφει την τραγωδία. Okay, πρέπει να παραδεχτούμε ότι το να σε περιγράφει έτσι μία εφημερίδα, ακόμα και αν κατεζητήσει για φόνο, είναι αρκετά slay. Της έδωσαν τύπου 5 ούλτρα κοπλιμέντα που θα ήθελε να πάρει κάθε γυναίκα στα 45 της, και απλά μετά στο τέλος είπαν ότι, okay, εντάξει, είναι λίγο δραματική, είναι λίγο, ξέρω εγώ, drama queen. Okay, όλες τις γυναίκες τη λέγανε ιστερικές τότε, φαντάζομαι πως δεν την πείραξε και πάρα πολύ. Και κλείνει με το υπέροχο, είναι ο διάολος, αλλά είναι πάρα πολύ χαρισματική. Σου λέω, θα τα πήγαινε εξαιρετικά στο TikTok η Κορντίλια. Εξετάζει λοιπόν ο τελευταίος χημικός στις σοκολάτες και λέει ότι όντως ναι, υπήρχε δηλητήριο στις σοκολάτες, και εκείνη την εποχή είναι που ο Τζον του κάνει μια ανάμνηση και θυμάται ότι όσο ήταν με την ερωμένη του, της είχε αναφέρει, όταν συζητούσε την πρώην γυναίκα του, την Mary Elizabeth, ότι η Mary Elizabeth δεν μπορούσε ποτέ να αντισταθεί στις σοκολάτες και ότι είχε μία φίλη στο Σαν Φρανσίσκο, την κυρία C. Βλέπετε γιατί σε όλη αυτή την ιστορία εγώ λυπάμαι την γυναίκα. Γιατί και είναι πάρα πολύ θρήσκα, ρε παιδί μου, δηλαδή έχει κάποια πολύ έντονα πιστεύω. Ο άντρας της την απατάει με μία μεγαλύτερη, ούτε καν μικρότερη, μεγαλύτερη, αυτό είναι double homicide, σε δολοφονεί η ερωμένη του. Και τελικά αυτό που μαθαίνει ο κόσμος για αυτήν είναι ότι ήταν ο διάολος, αλλά απίστευτα όμορφη και χαρισματική, και για σένα ότι δεν μπορούσες να πεις όχι σε σοκολατάκια. Πρέπει κάτι να κάνουμε για το όνομά της, πραγματικά. Από γυναικείο solidarity καθαρά. Είναι ακραίο αυτό το πράγμα, αλήθεια. Εμένα η ψυχή μου δεν θα ηρεμούσε ποτέ. Αλήθεια, χρόνια μετά θα ερχόταν μια οικογένεια, θα αγόραζε το σπίτι στο οποίο εγώ πέθανα και δεν θα είχαν ιδέα ότι το σπίτι το στοιχιώνει ένα φάντασμα το οποίο έχει μπιφ προσωπικό με σοκολατάκια. Και τα Χριστούγεννα γι' αυτό όλα τα σοκολατάκια τα βρίσκουν πασαλημένα πάνω στον τοίχο, ξέρω εγώ, ή πάνω στο παράθυρο. Αφού λοιπόν επιβεβαιώνουν ότι ναι, τα σοκολατάκια είχαν δηλητήριο, παίρνουν τα γράμματα, παίρνουν και το γράμμα που είχαν μέσα τα σοκολατάκια και τα πάνε σε αναλυτή γραφικού χαρακτήρα. Και ο άνθρωπος λέει ότι όντως ναι, είναι ο ίδιος χαρακτήρας, είναι ο ίδιος άνθρωπος, είναι η Κορντίλια. Οπότε παίρνουν όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία και η αστυνομία πάει και προσπαθεί να τη βρει. Πράγμα που δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η τύψα πήγε να κρυφτεί, αλλά είπε: Okay, θα πάω να ζήσω ξαφνικά με τον άντρα μου, γιατί ξαφνικά για κάποιο λόγο θυμήθηκα ότι έχω παιδί και θέλω να ασχοληθώ με αυτό το παιδί. Τη βρίσκει λοιπόν η αστυνομία, πάνε στο σπίτι της, της χτυπάνε την πόρτα και όταν τους ανοίγει αυτή δεν αρνείται καν όλη αυτή τη φάση. Λέει: Εντάξει, έχω φάει αρκετή ξεφτύλα, η ντροπή έχει περάσει, είμαι έτοιμη να έρθω μαζί σας. Κυριολεκτικά αυτό είπε. Αλλά είχε πάρει βαλίτσες μαζί της για τη φυλακή και είχε πάρει τόσα ρούχα που χρειάστηκαν δύο αστυνομικοί για να κουβαλήσουν αυτές τις βαλίτσες. Εκεί λοιπόν, όταν πλέον την έχει η αστυνομία στη φυλακή, αρχίζουν και μαζεύουν ακόμα παραπάνω στοιχεία, ρε παιδί μου, και χτίζουν όλο το case για να μπορούν να το παρουσιάσουν στο δικαστήριο και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Ευτυχώς, κάπως έτυχε και την θυμήθηκαν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, θυμήθηκε τη συζήτηση η φίλη της. Θυμήθηκε ο φαρμακοποιός που ήρθε να πάρει το δηλητήριο, γιατί το πήρε για έναν περίεργο λόγο, ενώ θα μπορούσε να πάρει κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Είπε κάτι, νομίζω, ήθελε να λευκάνει ένα καπέλο, κάτι τέτοιο είπε. Και ο φαρμακοποιός ήταν σε φάση. Δεν μπορείς να βρεις καλύτερα πράγματα για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Αυτό το παίρνεις για κάτι άλλο. Τη θυμήθηκε το ζαχαροπλαστείο. Τέλος πάντων, υπήρχαν πάρα πολλά άτομα που θυμόντουσαν και ήταν πολύ ξεκάθαρο το τι έχει γίνει, αλλά υπήρχε θέμα γιατί δεν ήξεραν πού να γίνει το δικαστήριο, να γίνει στο Σαν Φρανσίσκο ή να γίνει στο Ντόβερ. Το πρόβλημα ήταν ότι το έγκλημα τεχνικά έγινε στο Ντόβερ, αλλά η ίδια δεν είχε πάει ποτέ στο Ντόβερ και επίσης στο Ντόβερ δεν υπήρχαν μάρτυρες τόσοι πολλοί όσοι υπήρχαν στο Σαν Φρανσίσκο. Οπότε υπήρχε εκεί πέρα οι δικηγόροι της, είχαν λίγο πρόβλημα με το που θα δικαστεί και κράτησε κάποιο χρονικό διάστημα όλο αυτό, αλλά εν τέλει αποφάσισαν να την δικάσουν στο Σαν Φρανσίσκο γιατί είχαν τους περισσότερους μάρτυρες που μπορούσαν να μιλήσουν ότι ναι, την είδανε και έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Η Κορντίλια ήταν γενικά πάρα πολύ χαλαρή κατά τη διάρκεια όλη τη δίκη τη, πάρα πολύ χαμογελαστή, πάρα πολύ δεν φαινόταν να αγχώνεται ιδιαίτερα, μέχρι την τελευταία μέρα τη δίκη που ήρθαν δύο άντρες που εργαζόντουσαν στο ξενοδοχείο στο οποίο ζούσε και είπαν ότι βρήκαν στα σκουπίδια τη. Τα αυτοκόλλητα που είχε βγάλει πάνω από το κουτί της σοκολάτας
και την Κορδέλα. Οπότε ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι έφταιγε αυτή. Και εκείνη που κάπως άρχισε να χάνει λίγο, άρχισε να πανικοβάλλεται λίγο παραπάνω. Και τη μέρα εκείνη, τέλος πάντων, στο δικαστήριο πήρε 4 ώρες να συσκεφτεί και να πάρει απόφαση τι θα γίνει εν τέλει. Και της έδωσαν ισόβια. Το λίγο αστείο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι προφανώς η υπόθεση ήταν τόσο περίεργη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που το ταχυδρομείο είχε χρησιμοποιηθεί σαν τρόπος να δολοφονηθεί κάποιος. Οπότε έπρεπε να κοιτάξουν πολλούς νόμους για το τι μπορείς και τι δεν μπορείς να στείλεις με το ταχυδρομείο. Έπρεπε να αλλάξουν κάποιοι νόμοι, γιατί κανείς δεν το είχε προβλέψει σαν πιθανότητα, ρε παιδί μου. Οπότε εκεί ήταν σε βάση. Α! Okay, μπορεί να γίνει και αυτό, οπότε πρέπει να πούμε ότι δεν κάνει να στέλνετε δηλητήριο με ταχυδρομείο. Έγινε βαβούρα τέλος πάντων, έμαθε κόσμος για αυτό το σκηνικό και κάπως όταν πήρε ισόβια η Κορδελία κατάφερε να, με τους δικηγόρους της να στείλει ένα γράμμα στο δικαστήριο και να πει ότι ξέρετε κάτι, δεν δικάστηκα δίκαια, υπήρχε κάποιο ξέρω εγώ mind game και μπλα μπλα και έπεισαν ότι φταίω, ενώ στην πραγματικότητα δεν φταίω και για 4 χρόνια προσπαθούσε να πείσει να πάρει καινούργια δίκη για να βγει σε κάποια φάση από τη φυλακή και της λέει το δικαστήριο ok, fine, ας πάρεις καινούργια δίκη και παίρνει καινούργια δίκη και στην καινούργια δίκη οι άνθρωποι εκεί πέρα, ρε παιδί μου, δεν ήταν ο δικαστής που έπαιρνε την απόφαση, ήταν οι άνθρωποι που δεν θυμάμαι πώς λέγεται στα ελληνικά που παρακολουθούν τη δίκη, οι 9 στους 15 ήθελαν να την κρεμάσουν. Δεν ήθελαν να δώσουν ισόβια, ήθελαν να πεθάνει. Αλλά τελικά το δικαστήριο ήταν σε φάση χαλάλι, τη έχουμε ήδη δώσει ισόβια. Ας μην τη σκοτώσουμε τώρα. Ας συνεχίσουμε με την ισόβια, ρε παιδί μου, να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Και τη δίνουν ξανά ισόβια. Η παράνοια συνεχίζεται όμως, γιατί ο δικαστής που ήταν στο πρώτο της δικαστήριο, εκείνη την εποχή έχασε τη γυναίκα του. Οπότε πήγαινε κάθε Κυριακή, ξέρω εγώ, στο νεκροταφείο για να επισκεφτεί τον τάφο της. Σκεφτείτε το σοκ του όταν μία φορά πήγαινε προς το νεκροταφείο και είδε ξαφνικά σε ένα τύπου λεωφόρο την Κορδελία να κάθεται χωρίς κανένα φύλακα, χωρίς τίποτα, η οποία υποτίθεται πως είναι φυλακισμένη, και έμαθε εν τέλει ότι η Κορδελία αντάλλαζε σεξουαλικές χάρες με τους φύλακες για να την αφήνουν να πηγαίνει βόλτα στην πόλη, ρε παιδί μου, μία στο τόσο, χωρίς κάποιον να την προσέχει. Κάπου εκεί ο πρώτος άντρας της Κορδελία προσπαθεί να πάρει διαζύγιο από την Κορδελία, γιατί τότε το διαζύγιο ήταν εύκολο σε 2 περιπτώσεις. Ή αν είχε πεθάνει ο άνθρωπος τον οποίο έχει παντρευτεί, ή αν είχε κάνει κάποιο κακούργημα, ρε παιδί μου, και ήταν στη φυλακή. Γιατί θα μπορούσε να πας και να πεις ότι ξέρετε κάτι, είναι ξέρω εγώ εγκληματίας, δεν θέλω να είμαι παντρεμένος με εγκληματία, μπλα μπλα και αυτό. Ο καημένος όμως λίγους μήνες αργότερα πέθανε από καρδιά, οπότε δεν πρόλαβε καν να χαρεί την ελευθερία του, σε ηλικία 65 ετών. Άλλον έναν χρόνο αργότερα πέθανε ο γιος της Κορδελία, ο Μπέβερλι, σε ηλικία 35 ετών, ο οποίος είχε αρκετά στενάχωρη ζωή, γιατί για αρχή η Κορδελία είναι η μάνα του, οπότε σκέψου τώρα να ξέρει όλη η πόλη, ξέρω, για να γράφουν εφημερίδες για τη μητέρα σου. Και αυτό ουσιαστικά προσπάθησε να κάνει οικογένεια με μια γυναίκα, πήγαν να κάνουν παιδί, το παιδί γεννήθηκε νεκρό, η γυναίκα από ραγισμένη καρδιά πέθανε και αυτή λίγους μήνες αργότερα και αυτός μετά ουσιαστικά ξεκίνησε να πίνει πάρα πολύ και από αλκοολισμό και από μπλα μπλα, νομίζω έγινε ένα ατύχημα. Και πέθανε και αυτός ένα χρόνο μετά τον πατέρα του. Έναν ακόμα χρόνο αργότερα πέθανε ο εραστής της Κορδελία που αγαπούσε πάρα πολύ, ο Τζον. Αυτός πέθανε από ποτό, ουσιαστικά γιατί και παλιά έπινε αρκετά, αλλά μετά τον θάνατο της γυναίκας του άρχισε να πίνει ακόμα περισσότερο. Και λένε ότι πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία, δηλαδή είχε πιει πάρα πολύ, κάπως έτσι όπως είχε πιει, κάπου έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του, ξεκίνησε εσωτερική αιμορραγία, δεν πρόλαβα να τον σώσουν. Η Κορδελία ουσιαστικά έχει μείνει μόνη της, είναι στη φυλακή. Δεν έχει κανέναν, όλοι έχουν πεθάνει και τη βαράει μια κατάθλιψη πολύ έντονη. Ζητάει πάλι, στέλνει γράμμα στη φυλακή, λέει: σας παρακαλώ, αφήστε με, ξέρω εγώ, για λόγους υγείας, έστω να βγαίνω έξω μία στο τόσο. Της το αρνούνται και εντός του επόμενου χρόνου πεθαίνει και η Κορδελία. Δεν βγάλανε ποτέ συμπέρασμα για το γιατί πέθανε. Στα χαρτιά γράφει: πέθανε από μελαγχολία, ότι η μελαγχολία μαλάκωσε τον εγκέφαλό της και γι' αυτό πέθανε. Το οποίο δεν νομίζω πως είναι κάτι που γίνεται να συμβεί, ήταν της εποχής. Αλλά ναι, φαντάζομαι από κάποιο καρδιακό, κάτι, κάποια, μπορεί, ξέρω εγώ, I don't know. Δεν έχουμε συγκεκριμένη απάντηση για το γιατί ακριβώς πέθανε. Γράφει το χαρτί ότι πέθανε από μαλάκινση εγκεφάλου. Όταν πέθανε ήταν 56 ετών και θάφτηκε ολομόναχη σε ένα νεκροταφείο κοντά στη φυλακή στην οποία βρισκότανε. Αυτά λοιπόν τα λίγα για την Κορδελία, τη δολοφόνο που θα λάτρευε το σημερινό TikTok. Δεν είμαι σίγουρη τι λέει αυτό για την σημερινή κοινωνία μας, αλλά σίγουρα είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία να τη λέμε τώρα, 100 χρόνια μετά. Όπως πάντα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να σας πρόσφερε έστω και λίγο διασκέδαση στην βαρεμάρα
της ημέρας που, έλα τώρα, γιατί βαριέσαι, Χριστούγεννα έχουμε, βγες έξω, κάνε καμιά βόλτα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.